Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή, εκπαιδευτικός βιολογίας και σήμερα θα μάθεις για τα μέρη του άνθους. Για να εμπεδώσεις τις γνώσεις, χρήσιμο είναι να κατεβάσεις την αφίσα και το φύλλο εργασίας από το link που υπάρχει στην περιγραφή. Το σέπαλο προστατεύει το μπουμπούκι πριν ανθίσει και συγκρατεί τα πέταλα μετά την άνθηση. Το νέκταρ είναι μια ουσία που περιέχει σάκχαρα και αποτελεί τροφή για τα έντομα. Τα πέταλα είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος του άνθους. Συνήθως είναι μεγάλα, με έντονα χρώματα για να προσελκύουν τα έντομα. Ο μίσχος υποστηρίζει ολόκληρο το λουλούδι και το κρατά σε υπερυψωμένη θέση ώστε να είναι πιο προσιτό στα έντομα. Ο ανθύρας παράγει τη γύρη, δηλαδή τους γυρεόκοκκους, στους οποίους περιέχονται οι αρσενικοί γαμέτες. Το νήμα είναι μία μακριά και λεπτή δομή που μοιάζει με κλωστή. Ρόλος της είναι να στηρίζει τον ανθύρα. Ο ανθύρας και το νήμα αποτελούν το αρσενικό μέρος του άνθους, που λέγεται στίμονας. Το στίγμα είναι μία δομή που περιέχει μία κολλώδη ουσία για να προσκολάται η γύρη πάνω του. Ο στήλος είναι μακρύς σαν σωλήνας, ο οποίος συνδέει το στίγμα με την οοθήκη. Η οοθήκη είναι μεγάλη και στρόγγυλη. Βρίσκεται στη βάση του άνθους και παράγει τους θηλυκούς γαμέτες, δηλαδή τα οάρια. Η οοθήκη αργότερα θα εξελιχθεί σε καρπό και κάθε οάριο σε σπέρμα. Το στίγμα, ο στήλος και η οοθήκη αποτελούν το θηλυκό μέρος του άνθους που ονομάζεται ύπαιρος. Ένα άνθος μπορεί είτε να είναι αρσενικό και να έχει μόνο στίμονες, είτε θηλυκό και να έχει μόνο ύπαιρο, είτε να είναι τέλειο και να έχει και στίμονες και ύπαιρο, όπως αυτό της εικόνας.